ο ζωπιός του Χριστού, τον οποίον ορώμεν σήμερον υψώνων. Πάντοτε ευρύθων θεανθρωπίνου δυνάμεων, λέγει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ο μεγάλος σύγχρονος Άγιος Πατέρας Εκκλησίας και Θεολόγος, και η είναι, λέγει ο Άγιος Ιουστίνος, η ακατάλητη σπονδυλική στήλη του θεανθρώπου, του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας. Για εμείς είναι πλήρης θεανθρωπίνου, είναι και η ακατάλητη σπονδυλική στήλη του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας. Η κεφαλή του σώματος του Χριστού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το σώμα του Χριστού είμαστε όλοι εμείς. Και η σπονδυλική στήλη του θεανθρωπίνου σώματος είναι ο Τίμιος Σταυρός. Αν κάτι είναι η ενσάρκωση άπαντος του θεανθρώπου, τότε αυτό είναι ο Τίμιος Σταυρός του. Ο Σταύλος μπορεί να λάβει κάθε μορφή, αλλά ποτέ δεν μπορεί να προσλάβει τη μορφή του Σταυρού. Αντίθετα, τρέμει το Τίμιο Σταυρό. Η προσευχητική θεολογία της Εκκλησίας είναι εξαιρετικά πλούσια και ευφραδής αναφορικά προς την εξήμιση του Σταυρού λειτουργών του δυνάμεων. Η προσευχητική σκέψη της Εκκλησίας ευαγγελίζεται «Δια του Σταυρού σου, Χριστέ, μία πίμνη γέγονεν αγγέλων και ανθρώπων και μία Εκκλησία. Ουρανός και γη αγάλλονται, Κύριε δόξαση». Ο Σταυρός είναι η εκκλησιοποιός ισχύς του Σωτήρος, η ενωποιός δύναμη. Για του Σταυρού ενώνονται τα πάντα, οι άγγελοι και οι άνθρωποι, ο ουρανός και η γη. Είναι η καθολικοποιός δύναμη, η δύναμη που συναθρίζει τους πιστούς. Με τη σταυρική θυσία του Χριστού συγκροτήθηκε η μία και μοναδική Εκκλησία που αποτελείται από τους αγγέλους και τους ανθρώπους. Και λόγω αυτού του γεγονότος αγάλεται όλος ο ουρανός και όλη η γη. «Χείρας εκπετάσας εν σταυρό, τα έθνη άπαντα επισυνήγαγες, και μη ανέδειξας δέσποτα Εκκλησίαν, ανυμνούσαν σε της επιγής και ουρανού», συμφώνως ψάλουσιν. Ο Σταυρός είναι το καύχημα των Ορθοδόξων αληθώς και το στήριγμα της Εκκλησίας του Χριστού. Αληθώς την Εκκλησία δεν μπορούν να καταστρέψουν ούτε οι άνθρωποι, μα ούτε και οι δαίμονες. Θα παραμένει εις τον αιώνα, έχοντας τον Σταυρό ως στήριγμα. Η προσευχητική Αγία Σκέψη της Εκκλησίας αναγγέλει την χαρμόσυνη είδηση. Τον Σταυρό του Κυρίου προτυπώνει ο ενεδέμ παράδεισος και η ίδια η Εκκλησία είναι ένας δεύτερος παράδεισος. Παράδεισος άλλος εγνώστη η Εκκλησία ως πριν ξύλων έχουσα ζωηφόρον το Σταυρό σου, Κύριε. Εξού δια προσψάψεως Αθανασίας μετέχομεν. Το ζωηφόρο ξύλο, το οποίο είναι εις τον Παράδεισον, είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και εμείς προσκυνούντες Αυτόν αγιαζόμεθα και δια προσψάψεως Αθανασίας μετέχομεν. Απλώνοντας ο Κύριος Ιησούς Χριστός τα χέρια του επάνω στο Σταυρό, συνάθρισε όλα τα έθνη και έδειξε την κοινή Εκκλησία, εκείνων που βρίσκονται στη γη και εκείνων που υπάρχουν στον ουρανό. Ο Άγιος Χρυσόστομος, λέγει πάλι ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ευαγγελίζεται. Αν με ρωτήσει κάποιος τι το ασυνήθιστο έκανε ο Χριστός, τότε εγώ
λέει ο Ρωσόστομος, θα αφήσω τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα, την Ανάσταση των νεκρών και τα υπόλοιπα θαύματα και θα δείξω μόνο το Σταυρό, ο οποίος είναι ενδοξότερος από όλα τα υπόλοιπα. Και επάνω εις τον Σταυρό εδοξάστη ο Κύριος και ο Σταυρός είναι η δόξα του Κυρίου. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, ελήλυθεν η ώρα, είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Πότε, όταν επρόκειτο να σταυρωθεί. Ο Ιερός Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σαν να συμπληρώνει αυτή την Ευαγγελία, αυτή τη χαρμόσυνη Αγγελία και λέγει, «Κάθε πράξη και θαυματουργία του Χριστού είναι μεγίστη και θεία και θαυμαστή». Αλλά πλέον θαυμαστή όλων είναι ο Τίμιος Σταυρός Του. Η Καινή Διαθήκη έγκυται ολόκληρη στο άρρητο μυστήριο του Σταυρού του Χριστού, γιατί όντως είναι μέγα το μυστήριο του Τίμιου Σταυρού. Όλες οι καινοδιαθηκικές αλήθειες και όλα τα καινοδιαθηκικά αγαθά έχουν τη ρίζα τους στο μυστήριο του Θεανθρωπίνου Σταυρού και αντλούν από Αυτόν τη σωτηριώδη και ζωπιό δύναμη, αλλά και τη Θεία μυστηριακή Τους υπόσταση. Ένα πράγμα είναι προφανές, πως η πανσωτήριος δύναμη του Σταυρού του Χριστού προσφέρεται στον άνθρωπο σε κάθε άβυσό του, στα πάθη του, στις αμαρτίες του και αδυναμίες του. Ό,τι έχει ο άνθρωπος, όποια ταλαιπωρία, όποια άβυσο, όποιο πάθος, όποια αμαρτία, όποια δυναμία, μπορεί να το θεραπεύσει ο Τίμιος Σταυρός, αρκεί με πίστη ο άνθρωπος να καταφύγει σε Αυτόν. Όπως τότε στην έρημο, όσοι δαγκώνονταν από τα φαρμακερά φίδια και πήγαιναν με πίστη στον υψωμένο χάλκινο όφι στο μέσο του στρατοπέδου, ο οποίος ήταν προτύπωση του Τίμιου Σταυρού, δεν πάθαιναν τίποτε, δεν πέθαιναν, αντίθετα θεραπεύονταν. Έτσι και τώρα, όποιος δαγκωμένος από τα νοητά φίδια, τους δαίμονες, καταφεύγει με πίστη στο Σταυρό του Χριστού, όχι μόνο δεν πεθαίνει, αλλά θεραπεύεται και μπορεί να συνεχίζει τον πνευματικό του αγώνα και να νικά δια του Τιμίου Σταυρού. Με τον Θεό και καθαρμένο, Θεό Αγιαστέντα και Θεό Φωτιστέντα ανού Του, όντως ολόκληρος μέσα στα ανεξιχνία στα βάθη του θεανθρωπίνου άθλου της σωτηρίας του κόσμου, ο Μέγας Βασίλειος ευαγγελίζεται. Δια του Σταυρού η οικονομία της ενανθρωπίσεως ετελέστη. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Χριστός μας, το έκανε δια του Σταυρού, ό,τι έκανε δια τη σωτηρία μας, και η ολοκλήρωση του έργου της σωτηρίας μας έγινε δια του Τιμίου Σταυρού. Και ο Χριστός, όπως ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, συμπυκρώνοντας όλες τις αποστολικο-αγιοπατερικές ευαγγελίες, σε μια παν-ευαγγελία λέγει, «Το Σταυρό του Κυρίου καταδείχθηκε ολόκληρη η οικονομία της σωτηρίας, που επετελέστηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής Του επί της γης». Και όλη αυτή η οικονομία εμπεριέχεται σε Αυτόν, δηλαδή στον Τίμιο Σταυρό. Εξού και η Αγιοπατερική Θεόσοφος Ευαγγελία του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, ο οποίος αποκαλεί τον Σταυρό θεμέλιο της Εκκλησίας, φρούριο της Οικουμένης, ισχύ των αδυνάμων, ιατρό των ασθενούντων, κάθαρση των λεπρών, ανάρρωση των καταδευλημένων, άρτο των πεινόντων, πηγή των διψώντων. Και συνεχίζει λέγοντας ότι ο Χριστός ήταν όλος στο Σταυρό και ταυτοχρόνως όλος μέσα στο κάθε τι. Ο πάσοφος φιλόσοφος του Αγίου Πνεύματος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ευαγγελίζεται. Ο Σταυρός φανέρωσε την ενυπόστατη σοφία του Θεού και την δύναμη σε εμάς. Φανερώνει ο Σταυρός του Χριστού
τη δύναμη του Θεού σε μας. Ο δε αλάνθαστος Χρυσόστομος λέγει, «Τι κενό, τι καινούριο έχει εις Αγάγιο Σταυρός?» Μας έδωσε τη δασκαλία περί της αθανασίας της ψυχής, περί της αναστάσεως των σωμάτων, περί της υποτιμήσεως των επιγείων, το να καταφρονούμε τα γήινα και περί της επιθυμίας των μελώντων αγαθών. Έκανε τους ανθρώπους αγγέλους και όλοι παντού έγιναν φιλόσοφοι και ελεύθεροι για την εξάσκηση της κάθε αρετής. Γιατί επάνω στο Σταυρό ο Χριστός μας έσκησε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας και πλέον δεν έχει δικαιώματα ο διάβολος επάνω στον άνθρωπο. Μπορεί ο άνθρωπος ελεύθερα να εξασκήσει την αρετή χωρίς δαιμονικά εμπόδια. Ο Σταυρός ίδρυσε την Εκκλησία. Ο Σταυρός είναι το θεμέλιο των αρετών. Ο Σταυρός άνοιξε τον Παράδεισο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό και ο θαυμαστός σωτήρας μας εγκαθιστά εν το Σταυρό όλη την σωτηριοφόρο και ζωπιό δυναμή του, καθώς και ολόκληρο το πρόσωπό του, ώστε ο Σταυρός να γίνει το σημείο του Υιού του ανθρώπου, σημείο του σε γη και ουρανό, σημείο δια του οποίου τον αναγνωρίζουν όλα τα γήινα και ουράνια όντα. Είναι το σημείο του Χριστού μας ο Σταυρός. Είναι το σύμβολό του. Όπου ο Σταυρός, εκεί ο Χριστός. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτό το σημείο θα προηγηθεί και της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού μας. Ο Τίμιος Σταυρός θα προπορεύεται του Κυρίου μας Ιησού Χριστού όταν θα έρθει πάλι για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Το σημείο αυτό κάνει να τον αναγνωρίζουν όλα τα γήινα και όλα τα ουράνια όντα. Επειδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός με όλες τις απεριόριστες θείες δυνάμεις του βρίσκεται όλος εν το Σταυρό του. Ο Τίμιος Σταυρός του κατέστη πανικητήριος θριαμβευτής σε όλους τους κόσμους, πανικητήριος σωτήρας από κάθε αμαρτία, από κάθε θάνατο, από κάθε διάβολο. Είναι το μεγαλύτερο όπλο μας, όπως έλεγε και ο μακαριστός Άγιος Πορφύριος, ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός. Στο Σταυρό βρίσκεται το άρρητο μυστήριο της σωτηρίας. Γι' αυτό και το της Σταυρώσεως μυστήριο είναι ακατάληπτο. Λόγω του ακαταλήπτου, αλλά και του σωτηριώδους μυστηριακού χαρακτήρα του Σταυρού, όλες οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος, ιδιαίτερα της Μεγάλης Πέμπτης και της Μεγάλης Παρασκευής, είναι πλήρης προσευχητικού θαυμασμού και ευγνωμοσύνης προς τον Σταυρωθέντα Θεάνθρωπο Σωτήρα. Και η σημερινή μέρα επέχει τα δίκαια της Μεγάλης Παρασκευής, γι' αυτό και νηστεύουμε αυστηρά. Ο θαυμασμός αλλά και η ευγνωμοσύνη στους ύμνους της Μεγάλης Πέμπτης και της Μεγάλης Παρασκευής εξαίρονται τόσο ώστε η κάθε ευχή να καταλήγει στην αναφώνηση «Ακατάληπτε Κύριε». Ναι, πράγματι, είναι ασύλληπτο για το νου, αληθινά απερινόητο το ότι ο Θεάνθρωπος δια του πάθους και του Σταυρού σώζει τον κόσμο και θανάτω νικά τον θάνατο, την αμαρτία, τον διάβολο. Με το Σταυρό σώζει, με το θάνατό του θανατώνει τον θάνατο, την αμαρτία και τον διάβολο. Ναι, είναι ασύλληπτο και ακατανόητο, όμως αληθινό και πραγματικό. Αληθινό με την πιστικότερη αλήθεια και πραγματικό με την πιο αδιαφυσβήτη πραγματικότητα. Γιατί η θεανθρώπινη πραγματικότητα και αλήθεια είναι απεριόριστα πλατύτερη από τον ανθρώπινο νου και τη λογική του ανθρώπου. Πρόκειται για το άμετρο μυστήριο της σωτηρίας του γένους των ανθρώπων δια της Τρισαγίου Θεότητας. Ο Σταυρός αποτελεί συστατικό μέρος αυτού του Παναγίου μυστηρίου της σωτηρίας. Χωρίς το Σταυρό δεν θα μπορούσαμε να σωθούμε.
Αυτό το μυστήριο του Σταυρού έχει τον πυρήνα του στον Τρισήλιο Θεό, προσφέρεται δια του σαρκοθέντος λόγου και διακλαδώνεται στον άνθρωπο, στην κτήση και σε όλα τα όντα. Όλα ποντίζονται στο τερπνό μυστήριο του προσώπου του Θεανθρώπου. Όλες οι θεανθρώπινες δυνάμεις του Τιμίου Σταυρού, όλη η πανσωτηρία του Χριστού, όλη η παννικητήριος δύναμή Του, όλη η θαυματουργικότητά Του, αποτυπώνεται με αποστολικός θεόπνευστα και αγιοπατερικός Θεός οφαλόγια στη λατρευτική θεολογία της Εκκλησίας. Για τούτα μας πείθει ακόμα και μια βιαστική ανασκόπηση του Πάμπλου του Παραδείσου της Εκκλησιαστικής Θεοσοφίας, του Παραδείσου της Αθάνατης Μυροβλίζουσας Θεανθρωπότητας. Τι ψάλλουμε? Δια του Τιμίου Σου Σταυρού Χριστέ, διάβολον ίσχυνας, ντρόπιασε στον διάβολο, και δια της Αναστάσεώς Σου το κέντρο της αμαρτίας ίγλυνας, και έσπασε στο κεντρί της αμαρτίας και έσωσας ημάς. Κύριε, ο τον Άδης κυλεύσας και τον θάνατον πατήσας, σωτήρι μόν, ο φωτίσας τον κόσμον το Σταυρό το Τιμίο, ελέησον ημάς. Λαφυραγώγησες τον Άδη, πάτησες τον θάνατο, σωτήρα μας, φώτισες τον κόσμο με το Σταυρό στον Τίμιο, ελέησέ μας. Κύριε, εν το Σταυρό Σου το ληστή παράδεισον ίνιξας, τόπος κρανίου παράδεισος γέγονε. Ο Γολγοθάς ήτανε τόπος κρανίου, σπαρμένος με τα κρανία των εκτελεστέντων, και με το Σταυρό του Χριστού μας έγινε παράδεισος. Μόνον γάρος επάγει το ξύλο του Σταυρού, ευθύς ευλάστησε της ζωής, σε σωτήρ. Με το που καρφώθηκε, μπήχθηκε στον Γολγοθά το ξύλο του Σταυρού, αμέσως ευλάστησε ο τόπος του Αγίου τον βότρι της ζωής, εσένα σωτήρ. Το Σταυροθέντα σωτήρα και λυτρωτήν ημών, εκουσίως ως είδεν και ως ειδόν, ανυμνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν, ότι προσήλωσε σταυρό τα αμαρτίας των βρωτών, ρισάμενος εκ της πλάνης των γένους των ανθρώπων. Πάνω στο σταυρό κάρφωσε ο Χριστός μας τις αμαρτίες όλων των βρωτών, όλων των θνητών, και μας λύτωσε όλο το γένος των ανθρώπων από την πλάνη. Ο Σταυρών υπομείνας, εκουσία βουλή και φθορά στους ανθρώπους ελευθερώσας, σωτήρ ανυμνούμεν η πιστή. Για το Σταυρού που υπέμεινε με τη θέλησή Του, με τη βούλησή Του εκουσίως ο Χριστός μας, και με το όλο απολυτρωτικό Του έργο αφού μας ελευθέρωσε από τη φθορά, γι' αυτό ακριβώς και εμείς τον ανυμνούμε, τον προσκυνούμε, τον δοξάζουμε. Προσευχόμαστε στο Σταυροθέντα Κύριο ψάλλοντας. Ο Σταυρός ο Χριστέ, ή και ξύλων οράτε τη ουσία, αν και κατ' ουσίαν είναι ένα ξύλο, έτσι φαίνεται, όμως ο Σταυρός θείαν περιβεύλειται δυναστείαν. Είναι περιβεβλημένος με θεία δύναμη και αισθητός το κόσμο φαινόμενος, νοητός την ημών θαυματουργή σωτηρίαν. Και ενώ φαίνεται αισθητά στον κόσμο, στην πραγματικότητα τελεσιουργεί θαυματουργικά τη σωτηρία μας. Όν προσκυνούντες, δοξάζομεν σε σωτήρ, ελέησον ημάς. Δυνάμει του Σταυρού σου Χριστέ, στερέως όλμο την διάνοιαν, εις το ημνή και δοξάζειν σου, την εκούσιον νυν σταύρωσιν. Ο Σταυρός ο Κύριε παράδεισον ίνιξε το γέννη των ανθρώπων, και εκ θωράς λυτρωθέντες σε τον Σταυροθέντα σαρκή Θεών ημών υμνούμεν, ελέησον ημάς. Για του Σταυρού άνοιξε για μας τους ανθρώπους ο παράδεισος, και λυτρωθήκαμε από τη φθορά, και γι' αυτό τον υμνούμεν. Ενθαρρυμένοι από το Σταυρό του Σωτήρος και την Ανάστασή Του, αναμέλπουμε
τον ύμνο «Κύριε όπλων κατά του διαβόλου, το σταυρό σου ημί δέδοκας, φρύτη γάρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησε, δια τούτο προσκυνούμεν την ταφή σου και την αίγεση». Το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε κατά του διαβόλου είναι ο τίμιος σταυρός. Φρύτη και τρέμει και δεν αντέχει να βλέπει τη δύναμη του σταυρού ο διάβολος. Γιατί ο Χριστός μας ανιστά τους νεκρούς, κατήργησε τον θάνατο και γι' αυτό τον προσκυνούμε. Προσκυνούμε τον σταυρό, την ταφή και την Ανάστασή του. Έπαθες δια σταυρού ο απαθής τη θεότητη. Ταφήν κατεδέξω τρίμερον, είναι εμάς ελευθερώσεις της δουλείας του εχθρού. Και αθανατή σας ζωοποιήσεις εμάς Χριστέ ο Θεός για τις Αναστάσεώς σου, φιλάνθρωπε. Δηλαδή, εσύ που είσαι απαθής κατά τη θεότητα, έπαθες κατά την ανθρωπότητα, δια σταυρού, και καταδέξω ταφήν τριήμερον για να μας ελευθερώσεις από την δουλεία του εχθρού, του διαβόλου, και να μας δώσεις την αθανασία και να μας δώσεις τη ζωή διαμέσου του σταυρού και της Αναστάσεώς σου, φιλάνθρωπε. Υψώθησε σταυρό Χριστέ ο Θεός και έσωσα στο γένος των ανθρώπων. Με ξεχωριστή θεοπνευστία εορτάζεται και μεγαλύνεται, λέει ο Άγιος Ιωστίνος, ο σταυρός και στις ακολουθίες της εορτής της σταυροπροσκυνήσεως και βεβαίως και στη σημερινή εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Κύριος κατέλησε δια του Σταυρού εκείνον που κατέλησε ημάς, δηλαδή τον διάβολο. Ζωοποίησε τους νεκροθέντες, τους κόσμησε ως και ως ελεήμων, τους αξίωσε για τη ζωή στους ουρανούς. Ο Σταυρός είναι το κάφημα των πιστών, είναι το κάφημά μας και θα πρέπει με παρησία, με θάρρος να τον κάνουμε παντού, όπου πρέπει. Είναι τελείως ανάρμοστο για τον χριστιανό να ντρέπεται να κάνει τον σταυρό του. Είναι ο σταυρός το χείρωμα των πασχόντων, ο σωτήρας των δικαίων. Σήμερα την ημέρα του σταυρού, ο σταυρός υψώνεται και οι δαίμονες φεύγουν. Όλη η κτήση λυτρώνεται από τη θνητότητα, γιατί χάρη στο σταυρό έλαψαν όλες οι δωρεές μας. Ο σταυρός το σημείο του Υιού του ανθρώπου, το σημείο του Θεανθρώπου, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, είναι κατά πάντα θεανθρώπινος. Είναι ζωντανός ο σταυρός του Χριστού. Είναι η πανικητήριος δύναμή του και η πανικητήριος δύναμή του διαχέεται σε ολόκληρη την κτήση, ορατή και αόρατη, και τη διαφυλάσσει από κάθε τι που φέρει το θάνατο, από κάθε τι το δαιμονικό, το κακό, και την πλουτίζει με αθανασία, με αρετές, με θεανθρωπότητα. Και εμείς αναφωνούμε χαρμόσυνα «Σταυρός ο φύλαξ πας της Οικουμένης, σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, η δύναμης, σταυρός πιστών το στήριγμα, σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα». Θέλεις να πληγώσεις και να νικήσεις τον διάβολο, να κάνεις με πίστη το σημείο του σταυρού, να σπάζεσαι με ευλάβεια τον τίμιο σταυρό, να επικαλείσαι τη δύναμή του. Αποτελεί θεανθρώπινη αλήθεια και πραγματικότητα το ότι δια του σταυρού καταργείται παντελώς ο θάνατος. Ο σταυρός αποτελεί την κλίμακα της εισόδου μας στους ουρανούς. Ο σταυρός αποτελεί την τέλεια λύτρωση του πεπτοκότος Αδάμ. Αυτόν τον σταυρό του Χριστού μας να τον έχουμε πάντα επάνω μας. Δεν εννοείται χριστιανός που να μην φοράει σταυρό. Δεν εννοείται χριστιανός που να μην κάνει πολλές φορές την ημέρα το σημείο του σταυρού. Δεν εννοείται χριστιανός που να μην έχει ζωή σταυρωμένη. Γιατί ακριβώς ο σταυρός είναι και το σύμβολο της νεκρώσεως. Της νεκρώσεως ως προς την αμαρτία, ως προς τον κόσμο,
ως προς τα πάθη, ως προς τον διάβολο, ως προς κάθε τι το οποίο μας χωρίζει από τον Θεό. Η χριστιανική ζωή είναι ζωή σταυρική και όποιος πολεμάει το σταυρό του Χριστού, όποιος πολεμάει τη σταυρωμένη χριστιανική ζωή, αυτός είναι εκτός εκκλησίας και εκτός σωτηρίας. Κάθε αίρεση, και μάλιστα η προσφάτως αναφανίσα με τα πατερική θεολογία και αίρεση, πολεμάει ακριβώς αυτό, το σταυρό του Χριστού. Και ο διάβολος και ο αντίχριστος αυτό πολεμούν. Οι εκάστοτε αντίχριστες δυνάμεις προσπαθούν να εμβάλλουν στους χριστιανούς την ιδέα ότι δεν χρειάζεται ο σταυρός, δεν χρειάζεται η άσκηση, δεν χρειάζεται η ταλαιπωρία για χάρη του Χριστού. Όλα είναι εύκολα, όλα είναι άνετα και μπορείς να τρυφάς, μπορείς να ζεις αρχικά, να ζεις φιλίδωνα και συνάμα να πας και στον Παράδεισο. Αυτή είναι η μεγάλη απάτη. Χριστιανός ξένος σταυρού είναι ακριβώς το σύμβολο του Αντιχρίστου. Το Χ, Ξ, Σ, Ταφ, το 666 είναι το σύμβολο του Σατανά. Ο σταυρός του Χριστού μας είναι το σύμβολό μας. Και όπως ο Κύριος δια του σταυρού οδηγήθηκε στην Ανάσταση, έτσι και ο κάθε χριστιανός για τη σταυρωμένη ζωή, για της νεκρώσεως ως προς τα πάθη και την αμαρτία, οδηγούμαστε στην Ανάσταση, στην ζωή της μακαρίας, χαράς και αιωνίου μακαριότητος, την οποία ήθε όλοι να αξιωθούμε. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δύναμη σου. Η δύναμη του ζωοποιού σταυρού ήθε να μας σκεπάζει όλους πάντοτε. Το δέθω αιμοδόξα πάντοτε νίκη αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.